Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά μου που είμαι απόψε εδώ μαζί σας στην έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής μας μάχης. Μια μάχη που θα τη δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ενωτικό, αλληλέγγυο και αξιοπρεπή τρόπο. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό που διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές δεν είναι απλώς ποιος θα είναι ο μετεκλογικός συσχετισμός δυνάμεων. Αυτό που παίζεται δεν είναι ποια θα είναι τα κουκιά που θα έχουν οι πολιτικές δυνάμεις και ποιες είναι οι καρέκλες, οι βουλευτικές, τις οποίες θα καταλάβουν. Αυτό το οποίο θα κριθεί στις 21 του Μάη είναι ποια θα είναι η πορεία, ποια θα είναι η κατεύθυνση, ποιος θα έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης, της κοινωνίας και της χώρας σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων και τεράστιας ανασφάλειας στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία ποιος και με ποια στρατηγική και με ποια γραμμή, αλλά και με ποιο τρόπο θα κυβερνήσει τη χώρα. Και αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που απόψε σε αυτή την εξαιρετική αίθουσα που μας φιλοξενεί ο Δήμος της Ανατολικής Άμμου. Προηγήθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης εδώ και που σήμερα μας τιμούν με την παρουσία τους σε αυτή την πολιτική μας εκδήλωση. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς. Είμαστε στην τελική ευθεία μιας σκληρής πολιτικής αναμέτρησης. Και απέναντί μας έχουμε ένα επίσης σκληρό σύστημα εξουσίας, το οποίο είναι απολύτως προφανές ότι θα δώσει μια μάχη για να παραμείνει γανζωμένο στην εξουσία και να συνεχίσει να διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα, το κρατικό μηχανισμό, με ένα τρόπο, κατά την άποψή μου, προσβλητικό πια για την νοημοσύνη των ανθρώπων, για τις ευαισθησίες τους και για την αξιοπρέπειά τους. Δεν είναι ένα σύστημα εξουσίας το οποίο απλώς απέτυχε να αντιμετωπίσει τις μεγάλες κρίσεις αυτής της περίοδου. Είναι και ένα σύστημα εξουσίας το οποίο έχει ενοχλήσει με τον τρόπο που έχει συμπεριφερθεί, με την αλαζονία, με τον αυταρχισμό, με την κουλτούρα της επιβολής και όχι με την κουλτούρα της συνένεσης, του διαλόγου και της συνεννόησης. Και σήμερα ουσιαστικά θέτει ένα πρωτόγωνο πολιτικό δίλημα στην κοινωνία. Ή εμείς ή το χάος. Και το χάος είναι η απλή αναλογική. Το χάος είναι η κυβερνήση συνεργασίας. Το χάος είναι οι προοδευτικές προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτή η περίοδος έχει και μια συναισθηματική επιβάρυνση πολύ μεγάλη. Η σκιά της τραγωδίας των τεπών έχει βαρύνει και έχει αλλάξει δραματικά το πολιτικό κλίμα. Και το καταλαβαίνουν οι πάντες αυτό. Και σήμερα η κοινωνία αυτό που πρωτίστως απαιτεί είναι ασφάλεια και δικαιοσύνη βεβαίως. Δικαιοσύνη όχι μόνο με την
έννοια της λειτουργίας των δικαστηρίων και της απονομής δικαιοσύνης, αλλά με μια διευρυμένη έννοια, το είπε νομίζω αρκετά αναλυτικά και ο Σταμάτης και ο Μανώλης και με τον τρόπο της και η Πέννη, όλοι υπενήχθηκαν ότι πρέπει πια να δώσουμε στην έννοια της ασφάλειας ένα ευρύτερο χαρακτήρα και να αφορά από τη δουλειά και το εισόδημα μέχρι φυσικά την υγεία, τις μετακινήσεις, την ασφάλεια δικαίου. Είναι λοιπόν πολύ βαρύ το κλίμα. Και συνειδητοποίησε ο κόσμος ότι πρώτον αυτή η υπόθεση του επιτελικού κράτους ήταν μια κοροϊδία και ότι το επιτελικό λεγόμενο κράτος είναι η πιο χυδαία, θα έλεγα, εκδοχή του βαθαίως κράτους, το οποίο υποκριτικά και ανερυθρίαστα λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα πατάξει και θα βάλει, θα κάνει κάθαρση και θα αλλάξει το τοπίο. Αλλά νομίζω ότι αυτό που συνειδητοποιήθηκε περισσότερο είναι ότι μια κυβέρνηση η οποία εκλέφθηκε με βασικό πρόταγμα την ασφάλεια του πολίτη αποδείχθηκε όχι μόνο με τραγωδία των πλευών, των τεμπών, αλλά αυτό ήταν το αποκορύφωμα, αλλά και με όλες τις προηγούμενες κρίσεις, ότι παράγει περισσότερη ανασφάλεια από αυτή που μπορεί να αντέξει ο κόσμος. Και αυτό καταραίει όλο το αφήγημα. Και απέναντι βεβαίως σε αυτή τη γενικευμένη ανασφάλεια των ανθρώπων, υπάρχει και η δημοκρατική αφύπνιση των ενεργών πολιτών αυτής της χώρας και ειδικά των νέων ανθρώπων που σε όλη την Ελλάδα, είμαι σίγουρος και στη Σάμα, βγήκαν μαζικά στο προσκήνιο, βγήκαν στους δρόμους και απέτησαν ένα κράτος το οποίο θα μπορεί πραγματικά να παρέχει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, ασφάλεια και προστασία στον πολίτη. Αυτό είναι το καθολικό κοινωνικό αίτημα. Και όποιος το αγνοήσει, όποιος το υποτιμήσει και κυρίως όποιος δεν πείσει ότι έχει σχέδιο που να ανταποκριθεί σε αυτή την κρίσιμη ανάγκη, τότε κατά την άποψή μου είναι εντελώς χαμένος πολιτικά. Και η απέτηση της κοινωνίας σήμερα είναι από το πολιτικό σύστημα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και όσο το πολιτικό σύστημα, το λέγαμε και προηγουμένως με τον Δήμαρχο, όσο το πολιτικό σύστημα, όσο η αυτοδιοίκηση, όσο οι θεσμοί της χώρας δεν ανταποκρίνονται στις καθολικές και κρίσιμες απαιτήσεις μιας κοινωνίας κουρασμένης σε απόγνωση και σε ανασφάλεια, τόσο αγαπητοί φίλοι, θα ενισχύεται η αμφισβήτηση της πολιτικής, η απαξίωση των θεσμών, η υπονόμευση της δημοκρατίας, θα ενισχύεται η ακροδεξιά, η αντιπολιτική, η αντιδραστική εκτροπή. Και δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτό να συμβεί στη χώρα μας. Μια χώρα που έχει πληρώσει βαρύ φόρο για την επέδοση και εδραίωση της δημοκρατίας, δεν μπορούμε στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα να τις επιτρέψουμε να μπει σε περιπέτειες που αφορούν τη δημοκρατία και να έχουμε εξελίξεις όπως σε άλλες δυστυχώς χώρες, όχι του τρίτου κόσμου, όχι της Λατινικής Αμερικής, στον πυρήνα της. Γιατί όπου η πολιτική αποτυγχάνει, η πολιτική με ήττα, όπου η δημοκρατία δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις,
τότε το κενό, γιατί η φύση απεχθάνει το κενό, το κενό το καλύπτουν ακόμα και ανοιχτά φιλοφασιστικές και φιλοναζιστικές δυνάμεις. Νομίζω λοιπόν ότι είναι τεράστια ευθύνη μας. Είναι τεράστια ευθύνη, ειδικά των προοδευτικών, των αυτοτοποθετούμενων στον προοδευτικό χώρο πολιτικών δυνάμεων. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε την ανάγκη περί χαράκωσης εν ώψη μιας δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης, καταλαβαίνουμε την ανάγκη συσπήρωσης και συγκράτησης ψηφοφόρων, αλλά πρέπει ο πολίτης να ξέρει ποια είναι η κατεύθυνση. Εδώ δεν χωρούν ούτε ίσες αποστάσεις, ούτε ασάφειες περί της στρατηγικής. Και η μεγάλη αποτυχία της κυβέρνησης, αγαπητοί φίλοι, δεν οφείλεται προφανώς στο ότι είναι κακοί άνθρωποι. Ούτε εμείς ισχυριζόμαστε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι, πιο ευαίσθητοι κοινωνικά, πιο αλτρουιστές. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς πιστεύουμε στην ισότητα. Και το μεγάλο πρόβλημα αυτής της περίοδου, το κοινωνικό και το πολιτικό, είναι η μεγάλη διεύρυνση των ανισοτήτων. Οι πολλαπλές κρίσεις, η υγειονομική κρίση, η ενεργειακή, η πληθωριστική, η κλιματική, όλες αυτές οι κρίσεις διευρύνουν τις ανισότητες, ανοίγουν την ψαλίδα, αυξάνουν το χάσμα, το εισοδηματικό, περιθωροποιούν ομάδες, ενισχύουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και η απάντηση σε αυτές τις κρίσεις είναι πολιτικές ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και αναδιανομής, δηλαδή αριστερές και προοδευτικές πολιτικές. Και αυτά, εκτός από ωραία λόγια, έχουμε εργαστεί αυτά τα χρόνια για να γίνουν και πρόγραμμα, για να γίνουν εφαρμόσιμο κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο θα αφορά όλους τους τομείς. Τα έχουμε πει, τα έχει πει ο Πρόεδρος, τα λέμε όσοι έχουμε δημόσιο λόγο και έχουμε εμπιστοσύνη στις ιδέες μας και πιστεύουμε ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο, όσο σύντομη κι αν είναι, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα παρουσιάσουμε, να τα διαβουλευτούμε, να αντιπαρατεθούμε με πολιτικούς όρους με τους αντιπάλους μας και να πείσουμε τελικά για την ορθότητα της κατεύθυνσης. Δεν διεκδικούμε το αλάθη. Προφανώς και εμείς κάναμε λάθη στην κυβερνητική μας θητεία. Προφανώς δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις εκρηκτικές ανάγκες, τις συσσωρευμένες βεβαίως, από τη χρεοκοπία της χώρας και από την πρώτη ισοπεδωτική μνημονιακή διαχείριση που έγινε, είναι αποδεκτή η κριτική για το βηματισμό, για την ταχύτητα των αλλαγών, για την αποφασιστικότητα ορισμένων μέτρων που έπρεπε να προχωρήσουν. Αυτό που δεν είναι αποδεκτό, αγαπητοί φίλοι, είναι η κριτική ότι είστε όλοι το ίδιο. Αυτό δεν το αποδεχόμαστε. Γιατί αυτή είναι η ιδέα που δηλητηριάζει το δημόσιο βίο και οδηγεί στην αντιπολιτική που λέγαμε προηγουμένως. Και οφείλουν οι πολιτικές δυνάμεις να αποδείξουν με σχέδιο και με πρόγραμμα ποιες είναι οι πραγματικές τους προτεραιότητες και ποιους πραγματικά εκπροσωπούν. Εκπροσωπούν ορισμένες επιχειρηματικές ελίτ, οι οποίες και στην περίοδο των κρίσεων κερδίζουν και αυγατίζουν τα κέρδη τους. Και έχουμε σήμερα, το ξέρουν οι πάντες αυτό, μια ολιγοπωλιακή αναδιάρθρωση τη
της ιδιωτικής αγοράς παντού. Ποιοι αισθάνονται ισχυροί και προστατευμένοι αυτή την περίοδο στη χώρα μας? Ο εργαζόμενος κόσμος, η λεγόμενη μεσαία τάξη, τα δημόσια αγαθά, οι κοινωνικές υπηρεσίες ή η ελίτ η επιχειρηματική ή αυτοί οι οποίοι διαπλέκονται με το δημόσιο χρήμα και αξιοποιούν και τα μέσα ενημέρωσης για να ενισχύουν την παρουσία τους και την ασυλία τους. Άρα έχει τεράστια σημασία λοιπόν το σχέδιο και οι αιχμές του και οι προτεραιότητες του. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι μπορούμε να πάμε σε αυτές τις εκλογές και να μην τσιμπήσουμε, επιτρέψτε μου τον όρο, στην προφανή και μεθοδευμένη προσπάθεια της κυβέρνησης να ενισχύσει το σχήμα, το κλίμα τοξικότητας και πόλωσης. Να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα. Να αρχίσει ένας πόλεμος λάσπης και προσωπικών αντεκλήσεων και υπονοουμένων. Εμείς δεν θα τσιμπήσουμε σε αυτό. Εμείς θα πάμε με εμπιστοσύνη στις ιδέες και στο πρόγραμμά μας. Έχουν ήδη αναφερθεί πάρα πολλά στοιχεία που αφορούν και το ευαίσθητο κομμάτι της ιδιωτικότητας και θα προσπαθήσουμε πραγματικά με επιχειρήματα, με σχέσεις εμπιστοσύνης, οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε, να πείσουμε για την αναγκαιότητα και των προγραμματικών μας θέσεων, αλλά και της μεθοδολογίας. Και η μεθοδολογία είναι η κυβέρνηση της εργασίας. Η συνθετότητα των προβλημάτων αυτής της περίοδου. Η διεθνοποιημένη διάστασή τους. Οι πολλαπλές αλληλεπιδράσεις με τις εξελίξεις στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και στη γειτονιά μας απαιτούν ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συνενέσεις αυτή την περίοδο για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Το μοντέλο της αυτοδυναμίας και των αλαζονικών κυβερνήσεων που δεν λογοδοτούν πουθενά είναι χρεοκοπημένο. Είναι χρεοκοπημένο σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Και πρέπει να εκπαιδευτούμε, αγαπητοί φίλοι και εμείς, γιατί είναι μια άρξηση δημοκρατίας βεβαίως αυτή η απλή λογική. Πρέπει να εκπαιδευτούμε σε αυτό το νέο τρόπο να συνθέτουμε, να διασφαλίζουμε μήνυμους συνενέσεις, να μπορούμε να πείθουμε την κοινωνία ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το συλλογικό κοινωνικό συμφέρον και όχι για την πάρτη μας. Και όχι βεβαίως ακόμα περισσότερο για αυτούς που μας σπονσοράρουν και μας στηρίζουν τις εκλογικές μας καμπάνιες. Το δίλημα λοιπόν είναι αυτό. Με τις ανάγκες των πολλών ή με τα συμφέροντα των λίγων. Με μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας η οποία θα επουλώσει τις πληγές των τραγικών αποτυχιών αυτής της περίοδου και των εκρηκτικών προβλημάτων και θα επαναφέρει ένα περιβάλλον δικαιοσύνης, δηλαδή ισονομίας των ανθρώπων. Ασφάλειας, αξιοπρέπειας, αλληλεγγύης ή με μια εκβιαζόμενη αυτοδυναμία με πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις σε συνθήκες ενδεχομένως και πολιτικής αποσταθεροποίησης για να
εδρεωθεί ένα σύστημα το οποίο προφανέστατα πια δεν αντιστοιχεί με τις ανάγκες και τις αγωνίες των καθημερινών ανθρώπων. Αυτό είναι το κρίσιμο πολιτικό δίλημα. Και ο καταλύτης για να πάμε σε αυτή τη στρατηγική, αγαπητοί φίλοι, είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές. Η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες της 21ης Μαΐου. Και είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι αυτό μπορεί να δρομολογήσει πολιτικές πρωτοβουλίες και εξελίξεις και να πάμε γρήγορα σε ένα σχηματισμό μιας βιώσιμης προοδευτικής κυβέρνησης, η οποία θα μπορεί να σε βάθος τετραετίας και όχι μιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού, θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες δυσκολίες της επόμενης περίοδου. Γιατί και η δημοσιονομική χαλάρωση τελειώνει σιγά σιγά και οι κίνδυνοι από νέες αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα και στα χρηματιστήρια αρχίζουν και πλησιάζουν και νέες διακινδυνεύσεις προκύπτουν καθημερινά. Θέλουμε λοιπόν ισχυρό πολιτικό σχέδιο βασισμένο σε μια κουλτούρα συνεργασίας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Και υπάρχει προφανώς το ερώτημα αν όλα αυτά είναι εφικτά, αν μπορούν να υλοποιηθούν και ποια είναι η αξιοπιστία η δική μας για να τα δρομολογήσουμε. Εμείς λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, έχουμε ένα ισχυρό απόθεμα αξιοπιστίας. Προφανώς, υπόθηκε προηγουμένως, πληρώσαμε το τίμημα, το κόστος κρίσιμων, δύσκολων εκλογών και κυρίως της επιλογής να διαχειριστούμε με εντιμότητα μια χώρα χρεοκοπημένη, να τη βγάλουμε από το μνημόνιο και τη λιτότητα, να τη βγάλουμε από την οικονομική κρίση και κυρίως να αποτρέψουμε την ακραία αυτοχοποίηση και την ανθρωπιστική κρίση. Και αυτό, αγαπητοί φίλοι, το κάνουμε. Αυτές ήταν οι βασικές μας δεσμεύσεις το Σεπτέμβριο του 2015. Δεν είπαμε βεβαίως ότι θα αλλάξουμε και θα μεταμορφώσουμε ένα κράτος και μια κοινωνία και μια χώρα που έχουν παθογένειες δεκαετιών. Μάχη επιβίωσης δώσαμε και τη δώσαμε με ετοιμότητα και με αξιοπρέπεια. Και κλείσαμε εκκρεμότητες εθνικής σημασίας με τεράστιο πολιτικό κόστος και που τώρα όλοι καταλαβαίνουν την αξία τους. Για φανταστείτε τώρα, εκτός από το μέτωπό μας με τη γειτονική Τουρκία, να ήταν ανοιχτά και άλλα εθνικά μέτωπα στο βορρά της χώρας. Αυτή λοιπόν η υπόθεση της Συμφωνίας των Πρεσπών, που ήταν μια μεγάλη τομή στην εξωτερική πολιτική και στη διπλωματία της χώρας σε βάθος δεκαετιών, τη διεκπεραίωσε διαπυρός και σιδήρου περνώντας μας η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και είμαστε περήφανοι. Αλλά κάναμε και μερικά άλλα σημαντικά πράγματα τα οποία ενισχύουν αυτό που σας είπα, το απόθεμα αξιοπιστίας. Ενισχύσαμε την κοινωνική συνοχή στη χώρα και σταματήσαμε αυτή την ακραία φτωχοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό μεγάλων ομάδων του πληθυσμού. Αυτό μπορεί να είναι λίγο για τα μάτια, στα μάτια μιας μερίδας κοινωνίας που ενδεχομένως δεν επηρεάστηκε πάρα πολύ η ζωή και η καθημερινότητά της, αλλά έχει τεράστια σημασία για ανθρώπους που ήταν στο όριο της επιβίωσης και της αναξιοπρέπειας και κυρίως έχει τεράστια αξία για την κοινωνική συνοχή, άρα και για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Και ειδικά στο σύστημα υγείας.
γιατί και εκεί καμιά φορά ακούγεται η εύλογη κριτική. Ναι, αλλά κι εσείς δεν τα κάνατε όλα καλά. Δεν λύσατε όλα τα προβλήματα. Δεν γεμίσατε με γιατρούς και νοσηλευτές τα νοσοκομεία. Δεν αντιστρέψατε το διαλυτικό κλίμα το οποίο είχε εδρεωθεί την πρώτη πενταετία του μνημονίου, που είχαμε 0 προσλήψεις, μόνο αποχωρήσεις, παγωμένες προσλήψεις για το 2015 μόνιμες, καμία, 0. Και 40% σωρευτική μείωση των δημόσιων δαπανών υγείας, 3.000 εξώθηση 3.000 ειδικευμένων γιατρών σε μια εβδομάδα σε έξοδο από το δημόσιο σύστημα υγείας στα παλιά πολυιατρία του ΙΚΑ και βεβαίως πλήρη αποδιοργάνωση και εγκατάλειψη και χρεοκοπία των νοσοκομείων. 1,1 δισεκατομμύρια χρέη είχαν τα νοσοκομεία το 2015. Και μας εκβιάζαν καθημερινά οι προμηθευτές του ΕΣΥ ότι θα σταματήσουν να φέρνουν φάρμακα, γάζες, υγειονομικό υλικό, τα στοιχειώδη. Εμείς λοιπόν είπαμε στο σύστημα υγείας ότι θα κάνουμε 2 πράγματα κυρίως. Άντε 3. Το ένα ήταν ότι θα διασφαλίζαμε την καθολική και ισότιμη πρόσβαση όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από εργασία, ασφάλιση και εισόδημα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και το κάναμε αυτό, αγαπητοί φίλοι. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και δώσαμε αξιοπρέπεια σε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι αποφεύγανε να πάνε στα νοσοκομεία και είχαν επιδεινωθεί οι δείκτες υγείας αυτού του πληθυσμού. Τους δώσαμε ισοτιμία και αξιοπρέπεια. Και είπαμε ότι θα σταματήσουμε την αποδιοργάνωση, τη διάλυση, θα ανατάξουμε το σύστημα υγείας και βεβαίως στο πλαίσιο των πολύ σκληρών δημοσιονομικών περιορισμών θα το ενισχύσουμε με όλους τους διαθέσιμους πόρους. Και το κάναμε και αυτό, αγαπητοί φίλοι. Όχι με την ίδια ταχύτητα παντού και όχι με την ίδια ένταση παντού. Και προφανώς οι περιοχές που είχαν και πριν την κρίση και πριν και τη χρεοκοπία προβλήματα στελέχωσης, χρηματοδότησης, υποδομών, αυτές έμειναν πιο πίσω. Αλλά το περιβάλλον που σήμερα το ξέρουν οι συνάδελφοι, όσοι δουλεύουν στις δημόσιες δομές το ξέρουν, είναι πρωτοφανές το κλίμα αποδιοργάνωσης και διάλυσης στο σύστημα υγείας. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από το 2015. Υπάρχει κατάρρευση του ηθικού των ανθρώπων. Υπάρχουν τάσεις παρέτησης και φυγής γιατρών κυρίως, αλλά και άλλων επαγγελματιών υγείας. Ενισχύεται το brain drain και η μετανάστευση η ιατρική αυτή την περίοδο. Αποδιοργανώνεται η δημόσια περίθαλψη στη χώρα. Και αυτό, συγγνώμη, αλλά έχει υπογραφή πολιτική. Η πολιτική υπογραφή αυτή λέγεται κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μπορούμε τώρα σε αυτή την ιστορία των διαχρονικών ευθυνών να κρυβόμαστε. Την ευθύνη για την διαλυτική κατάσταση σήμερα την έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι άλλο να συζητήσουμε χρόνιες στρεβλώς και παθολίες του συστήματος και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν, και άλλο να επιτρέπεις, επειδή δεν το θες στην πραγματικότητα το δημόσιο σύστημα υγείας, επειδή ποτέ δεν το πίστεψες, επειδή ούτε τότε που όλες οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις ψηφίσε ο ιδρυτικός νόμος του ΕΣΥ 1397 το 1983, τότε δυστυχώς η παράταξη τότε της Νέας Δημοκρατίας απειλούσε με κομμουνιστικό μπαμπούλα τους πολίτες της χώρας και έλεγε ότι το ΕΣΥ είναι σοβιετικό μοντέλο και ότι απειλείται η ελευθερία επιλογής και ότι απειλούνται οι δυτικές αξίες στη χώρα. Αυτά έλεγα. Μπείτε στα πρακτικά της Βουλής να δείτε τι λεγόταν στη συζήτηση
του νομοσχεδίου που είχε φέρει ο Παρασκευάς Αυγερινός. Μετά από 40 χρόνια λοιπόν, η δική μου πολιτική εκτίμηση είναι ότι δεν έχουν βγάλει κανένα συμπέρασμα. Ούτε τώρα που ήρθε η πανδημία και ανέτρεψε το σύμπαν. Και κατάλαβα και ο τελευταίος δύσπιστος πολίτης, ο οποίος δικαιολογημένα ενοχλείται από τις δυσλειτουργίες, από την ταλαιπωρία, από την όχι πάντα καλή ποιότητα υπηρεσιών που έχει το ΕΣΥ, κατάλαβε ότι αυτή είναι η τελευταία καταφυγή και αυτός είναι ο χώρος που εξασφαλίζει ισότητα, καθολικότητα, αυτός που αντιμετωπίζει τις δύσκολες κρίσεις, αυτός που βγάζει τα κάστρα από τη φωτιά. Και ότι αυτό είναι πια κοινωνική περιουσία, την οποία πρέπει να τη στηρίξουμε. Και πρέπει να επενδύσουμε περισσότερους πόρους και να συγκλίνουμε με την Ευρώπη στο μέσο όρο των δημόσιων δαπανών σε σχέση με το ΑΕΠ. Και να δώσουμε νέα κίνητρα για να σταματήσει, να αντιστραφεί αυτό το brain drain και να αντιμετωπίσουμε το θέμα της υγείας ως μια εθνικού χαρακτήρα προτεραιότητα. Το λέγαμε προηγουμένως στη συνάντηση με τους αυτοδιοικητικούς εδώ παράγοντες του νησιού. Όπως αυτή τη χώρα, κανένας δεν ρωτά πού θα βρεθούν χρήματα για να αγοράσουν ραφάλ, φρεγάτες, εξοπλισμό για να ενισχύσουμε την άμυνα της χώρας απέναντι σε μια υπαρκτή απειλή. Το ρωτάει κανένας αυτό? Υπάρχει στο δημόσιο διάλογο? Έχετε ακούσει κανένα δημοσιογράφο να πιέζει τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς πού θα βρεθούν αυτά τα 15 δισεκατομμύρια που είναι το εξοπλιστικό πρόγραμμα που τρέχει αυτή την περίοδο? Όχι. Είναι αυτονόητη υποχρέωση της χώρας και του κράτους να προστατεύει τα σύνορά του. Σωστά λέω εγώ. Ανεξάρτητα τώρα από το αν έχει κανείς κάποιες επιμέρους κριτικές για το ύψος, για το είδος κλπ. Για τον τρόπο που γίνονται αυτές οι συμφωνίες, οι αμυντικές κλπ. Λέω λοιπόν το εξής. Με την ίδια απέτηση πρέπει σήμερα εμείς, η κοινωνία, οι πολίτες, η αυτοδιοίκηση, το πολιτικό σύστημα, οι πάντες, να πούμε ότι δεν θα ρωτά κανένας σε αυτή τη χώρα πού θα βρεθούν λεφτά για να προσλάβουμε γιατρούς και νοσηλευτές, να τους ανταμείψουμε αξιοπρεπώς, να βελτιώσουμε τις υποδομές του ΕΣΥ σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στις περιοχές που βιώνουν μεγάλες ανισότητες, όπως είναι τα νησιά, όπως είναι οι δυσπρόσιτες περιοχές, όπως είναι η Μεθόριος. Αυτή πρέπει να είναι η απέτησή μας. Και αυτή είναι και η δική μας δέσμευση. Ότι θα είναι κρίσιμη προτεραιότητα. Και το εχέγγυο της αξιοπιστίας αυτών που λέμε είναι αυτή η μάχη επιβίωσης και καθολικότητας που δώσαμε με επιτυχία και καθολικής πρόσβασης εννοώ που δώσαμε με επιτυχία την προηγούμενη περίοδο. Και κρατήσαμε όρθιο το ΕΣΥ. Και είχαμε δώσει το σήμα στο ανθρώπινο δυναμικό του ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το στηρίξουμε και όχι για να το υπονομεύσουμε. Όχι για να το ιδιωτικοποιήσουμε. Όχι για να το αλλάξουμε το χαρακτήρα και να το κάνουμε από να του βγάλουμε το δέλτα, το δημόσιο και να βάλουμε το γιώτα, το ιδιωτικό. Όπως έχει αυτή την νεοφιλελεύθερη αιμονή κυβέρνηση. Και τα καταφέραμε, αγαπητοί φίλοι, γιατί δημιουργήσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης με το προσωπικό του συστήματος υγείας. Γιατί δημιουργήσαμε κουλτούρα διαλόγου. Γιατί κάναμε δημόσια λογοδοσία. Γιατί ενισχύσαμε την ανάγκη διαφάνειας και κοινωνικού ελέγχου. Και γιατί είχαμε, και πρέπει να τα λέμε και αυτά, και μερικούς ανθρώπους έντιμους και αφοσιωμένους που έβαλαν τη σφραγίδα τους σε αυτή την προσπάθεια. Και ένας από αυτούς είναι ο Σταμάτης ο Βαρδανός, ο οποίος μας βοήθησε εξαιρετικά στο Υπουργείο Υγείας, σε μια προσπάθεια να με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε το σύστημα υγείας και να προωθήσουμε και μάλιστα μια σημαντική μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Αλλά υπήρχαν και επώνυμοι άνθρωποι, εκτός από το ανώνυμο προσωπικό,
του συστήματος, υπήρχαν και επώνυμοι άνθρωποι και υπάρχουν και εδώ ανάμεσά μας. Και είναι ο Νίκος ο Κακλαμάνης. Είναι άνθρωποι που σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε χώρο εργασίας πρωτοστάτησαν, έβαλαν πλάτη, προσπάθησαν να εμπνεύσουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον κόσμο ότι έχουμε μια κυβέρνηση που πραγματικά είναι αφοσιωμένη στην ιδέα της δημόσιας περίθαλψης. Και βεβαίως η πανδημία άλλαξε τα δεδομένα και δυστυχώς χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Χάθηκε. Ενώ σε όλες τις χώρες του κόσμου αξιοποιήθηκε για να επενδυθούν περισσότεροι πόροι, να θωρακιστούν τα συστήματα υγείας, να καλύπτουν και τις μόνιμες ανάγκες, αλλά και τις οξυμένες ανάγκες αυτής της υγειονομικής κρίσης, στην Ελλάδα περιμέναμε να περάσει μπόρα, όπως, για να επανέλθουμε στο βασικό σενάριο. Το βασικό σενάριο είναι λιγότερο δημόσιο σύστημα υγείας και περισσότερη ιδιωτική αγορά. Αυτό είναι το βασικό σενάριο. Το έχουν καταλάβει πάντας. Και αυτό το σενάριο, αγαπητοί φίλοι, δεν ευνοεί γενικά και αόριστα τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Δεν ευνοεί γενικά και αόριστα τους ελευθεροπαγγελματίες γιατρούς. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο κυρίως ευνοεί τους επιχειρηματίες υγείας και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες προωθούν τα προγράμματά τους αυτή την περίοδο σε μια κοινωνία η οποία αισθάνεται ότι αν δεν έχεις λεφτά την ώρα της ανάγκης δεν μπορείς να έχεις τη φροντίδα που πρέπει. Έχουμε γυρίσει στην πρόεση περίοδο. Στην πρόεση περίοδο. Τότε που σε αυτή τη χώρα και οι παλιότεροι το ξέρουν, περίθαλψη είχαν μόνο όσοι είχαν χρήματα και όσοι είχαν πολιτικό μέσο. Και αυτό είναι κοινωνική οπισθοδρόμηση. Και είναι αναξιοπρέπεια και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρξει. Και για να μην υπάρξει, θέλει λοιπόν πολιτικές δυνάμεις, πολιτικά προγράμματα, πολιτικό προσωπικό, το οποίο να πιστεύει στην ισότητα, ειδικά στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, να πιστεύει στο δημόσιο σύστημα, να πιστεύει στην κουλτούρα του δημοσίου συμφέροντος, αυτό που λέμε δημόσιο χώρο, να πιστεύει σε πολιτικές αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, όπως είπα προηγουμένως, σε αριστερές και προοδευτικές πολιτικές. Και αυτό είναι το κεντρικό μας μήνυμα στην επόμενη περίοδο. Πιστεύω ότι με όπλο τις ιδέες μας, το πρόγραμμά μας, με ψηλά το κεφάλι. Είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι και με πραγματικά με υπερηφάνεια θα δώσουμε αυτή τη μάχη και είμαι σίγουρος ότι σε όλη τη χώρα και στον νοτικό σας τον νομό θα πάνε όλα καλά. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.